του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1026. Είναι από το κεφάλαιο Ι' της Δευτέρας Επιστολής προς Κορινθίους. Β' Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, 11 Ι' κεφάλαιο και 30 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 1026, Ι' κεφάλαιο και 30 εδάφιο. Εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί εις τας ασθενείας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Ον ευλογητός εις τους αιώνες, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης του Βασιλέως Αρέτα εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών, θέλων να με πιάσει. Και διαθυρίδος από του τείχους κατεβιβάστην εν Κοφίνο και εξέφυγον τας χείρας αυτού. Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει, διότι θέλω ελθεί εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ο Τιούτος έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον Τιούτον άνθρωπον, είτε εντός του σώματος, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει, ότι υπάρχει εις τον Παράδεισον και ήκουσε ανεκλάλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Υπέρ του Τιού του θέλω καυχηθεί. Υπέρ δε εμαυτού δεν θέλω καυχηθεί ημείς τας ασθενείας μου. Διότι εάν θελήσω να καυχηθώ υπέρ του Τιού του, δεν θέλω εις θεάφρον, επειδή αλήθεια θέλω υπή. Συστέλομαι όμως, μη στοχαστεί της εις εμέ ανώτερον τι, αφότι με βλέπει ή ακούει τι εξ εμού. Και δια να μην υπεραίρομαι δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, μη εδόθη σκόλοψ εις την σάρκαν, άγγελος σατάν δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον, δια να απομακρυνθεί απ' εμού. Και μη είπε εν αρκείσε η χάρις μου, διότι δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμις του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, τους διωγμούς, εις τας στενοχωρίας, υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος είμαι δυνατός. Έγινα άφρον καυχόμενος, σεις με ειναγκάσατε, διότι έπρεπε εγώ να στυνιστόμενα από σας. Επειδή σου δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, αν και είμαι μηδέν. Τα μεν σημεία του Αποστόλου ενηργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή, δια θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων, διότι κατά τι εμείνατε κατώτεροι των λοιπόν εκκλησιών, ημί ότι αυτός εγώ δεν σας κατεβάρινα. Συγχωρέτσατε με την αδικίαν ταύτην. Ιδού τρίτην φοράν είμαι έτοιμος να έλθω προς εσάς και δεν θέλω σας καταβαρύνει. Διότι δεν ζητώ τα ημών αλλά ημάς. Διότι δεν χρεωστούσιν τα τέκνα να θησαυρίζουσιν δια τους γονείς αλλά οι γονείς δια τα τέκνα. Εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερον αγαπώ με ο λιγότερον. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Απόλυτα ιδιαίτερος άνθρωπος. Μάλιστα, ομολογεί ότι θα μπορούσε ή είχε ή θα μπορούσε να έχει ακόμη πεποίθηση εν τη σαρκή αυτού, καθώς ήταν περιτετμημένος την 8η ημέρα, ήταν εκ γένους του Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος και μάλιστα εξ Εβραίων, χωρίς να μεσολαβήσει στη γέννησή του κανένα σπέρμα εξ εθνών. Κατά τον νόμον Φαρισαίος, αφιερωμένος εις τον Θεόν, και κατά τη δικαιοσύνη δια του νόμου, άμεμπτος.
Ακόμη ήταν ο Ρωμαίος πολίτης που ήταν πολύ δύσκολο, πάρα πολύ επλήρωναν πολλά λεφτά για να πολιτογραφηθούν Ρωμαίοι πολίτες. Όπως είπαμε ήταν Εβραίος και μάλιστα Φαρισαίος, αλλά και από τα 13 του χρόνια απεστάλλει από την οικογένειά του που ήταν ιδιαιτέρως εύπορη σε μία από τις καλύτερες θεολογικές σχολές, την καλύτερη θα έλεγα, θεολογική σχολή της Ιερουσαλήμ, όπου δάσκαλός του και κατά αυτόν τον τρόπο εμαθήτευσε παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, ενός εκ των πλέον σοφών της εποχής εκείνης διδασκάλων. Μάλιστα, προέκοπτε, ομολογεί ο ίδιος, εις τον Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν το γέννη μου. Και υπήρξε ζηλωτής των πατρικών του παραδόσεων και επιπλέον ο αδελφός μας ο Παύλος ήταν και διώκτης της Εκκλησίας, συστηνόμενος από όλο το λαό σαν ιδιαίτερος άνθρωπος, και μέχρι τα 37 του χρόνια ό,τι έκανε ευωδώνονταν, γιατί είχε ικανότητες φυσικές και δυνατότητες σπουδαίες, και ζηλωτής, αλλά ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες φυσικές ανθρώπινες ικανότητες και με σπουδαία ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Δεν θα έλεγα ότι ο Θεός ήταν μαζί του, θα μπορούσα να το πω, αλλά εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ιδιαιτέρως ικανό. Και όχι αγράμματο και ιδιώτη, ιδιαιτέρως μορφωμένο. Ιδιαιτέρως σημαντικό, μια σημαντικότατη προσωπικότητα μέσα στο περιβάλλον το μεγάλο όπου τον είχαν αποδεχτεί και τον τιμούσαν όλος ιδιαιτέρως, και για την μόρφωσή του τη θεολογική και γιατί υπήρξε άμεμπτος κατά τη δικαιοσύνη του νόμου και γιατί υπήρξε υπερασπιστής των πατρικών του παραδόσεων, γενόμενος απεινής διώκτης της αίρεσης των Αζωραίων. Και στα 37 του χρόνια αυτόν τον άνθρωπο, τον ιδιαιτέρως σημαντικό, τον εξέλεξε ο Θεός, βεβαίως προκαταβολής κόσμου, με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί είδε πάνω σε αυτόν χαρακτηριστικά όχι αυτά που έβλεπαν οι άνθρωποι, αλλά είδε ότι αγνών έπρατε εν απιστία όλα αυτά τα κακά τα οποία έπρατε, αλλά είδε και έναν άνθρωπο αγωνιζόμενο για την τελειοποίησή του, την τελειοποίηση δια της δικαιοσύνης του νόμου. Και το κάλεσμά του ήταν ιδιαιτέρως έντονο και θαυμαστό. Φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου, άστραψε στο δρόμο του καθώς πήγαινε προς τη Δαμασκό με εξουσία να ταλαιπωρήσει τους χριστιανούς, και ακούστηκε η φωνή του Κυρίου: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και καθώς έπεσε από το άλογο που ήταν τυφλός, από την καρδιά του έβγαλε όλα όσα έκρυβε. «Ποιος είσαι, Κύριε, εσύ τον οποίον εγώ διώκω?» Είναι έτοιμος να ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Και όταν του είπε ότι εγώ είμαι ο Ιησούς, εσύ τον οποίον διώκεις, και είναι σκληρόν να κλωτσάς καρφιά, η απάντησή του υπήρξε άμεση και απόλυτη. «Πες μου εσύ, Κύριε Ιησού, τι πρέπει τώρα να κάνω?» Αυτά είναι τα ωραία χαρακτηριστικά για τα οποία τον διάλεξε ο Θεός, και όχι μόνο. Έμεινε τρεις μέρες τυφλός,
Την τρίτη μέρα έστειλε τον Ανανία, προσευχήθηκε, άνοιξαν οι οφθαλμοί του, αναγεννήθηκε, πλήστη Πνεύματος Αγίου και τον παίρνει 3 χρόνια στην Αραβία. Μόνο του. Τώρα μπαίνει σε βαριά εκπαίδευση. Και δεν μπορεί να τον αποστείλει αν δεν τον εκπαιδεύσει. Δεν μπορεί να τον αποστείλει αν δεν τον εκπαιδεύσει στο να βρεθεί δόκιμος ενώπιον του Θεού που είναι το ζητούμενο. Γιατί αν είναι κάποιος σε κάτι ελάχιστο αδόκιμος, τότε στερείται της πίστεως, της αληθινής πίστεως, της χάρης, της ελπίδας. Πρέπει να τον καταστήσει κατά πάντα δόκιμο ως προς του χαρακτήρα, δηλαδή πρόβατο. Αυτός είναι κατσίκι τώρα. Τώρα τον αναγέννησε, αλλά πρέπει να τον οικοδομήσει ο Χριστός και να τον καταστήσει πρόβατο με όλα τα χαρακτηριστικά του προβάτου, δηλαδή δόκιμον εις τον Θεό. Εργάτην ανεπαίσχυντον και ιδιαιτέρως να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. 3 χρόνια μόνος του, στην Αραβία. Και αφού του δίδαξε το Ευαγγέλιο, ώστε να λέει το Ευαγγέλιο το οποίο έλαβον δεν είναι από ανθρώπων, δεν είναι ανθρώπινο, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μου το δίδαξε. Και εφόσον για 3 χρόνια εκπαιδευόταν στη μοναξιά της Αραβίας, επιστρέφει όταν τέλειωσε η εκπαίδευση, επιστρέφει στη Δαμασκό και εκεί με το ζήλο του ζηλωτή, χωρίς επίγνωση όμως, άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού χωρίς να του δώσει εντολή ο Χριστός. Το αποτέλεσμα ήταν να κινδυνεύσει η ζωή του. Βέβαια ο Θεός δεν θα τον άφηνε να πεθάνει. Έχει επενδύσει σε αυτόν, αλλά τον αφήνει να εκπαιδευτεί και να ταπεινωθεί. Όταν βλέπει ότι ο κίνδυνος έφτασε μπροστά στην πόρτα του, ο κίνδυνος του θανάτου, παραδίδεται πλέον στους μαθητάς του Χριστού, οι οποίοι, ενώ ο βασιλιάς Αρέτας εφρούλη την πόλη των Δαμασκηνών καθώς ήθελε να τον πιάσει για να τον σκοτώσει, από μια τρύπα από του τείχους τον κατεβάζουν μέσα από κοφίνι και γλιτώνει. Αλλά και πάλι δεν βάζει μυαλό. Ζήλος χωρίς επίγνωση. Πάει στα Ιεροσόλυμα και εκεί πάλι αρχίζει και μιλάει για τον Χριστό. Θα μου πεις κακό είναι, καλό είναι. Αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι δόκιμος εις τον Θεό. Αυτό είναι το άριστο. Και ο Κύριος τον επισκέπτεται και του λέει «Φύγε, φύγε, θα σε σκοτώσουνε». Και ο ζήλος του εκφράζεται «Κάνεις λάθος, Κύριε. Εδώ όλοι με ξέρουν ότι ήμουν αντίθετος. Αν τους μιλήσω όλοι θα πιστέψουνε». Λίγο έλειψε να τον σκοτώσουνε, φεύγει και πηγαίνει στην πόλη του, την πατρίδα του, την Ταρσό. Αυτός ο χαρακτήρας με τα σημαντικά φυσικά χαρακτηριστικά. Και εκεί άλλα 3-4 χρόνια σε μοναξιά φυλάκισης. Τώρα πια πρέπει να μάθει να περιμένει, Χριστέ μου. Πρέπει να μάθει να περιμένει τον Κύριο και όχι να προχωράει μπροστά. Και μαθαίνει 3-4 ολόκληρα χρόνια. Χάθηκε από προσώπου του έργου του Θεού. Φυλακισμένος, αλλά σε φυλακή εκπαιδευτική. Μοναξιά και μεγάλη μοναξιά, γιατί όλοι τον θεωρούσαν και αιρετικό από τους συγγενείς του. Άρα είναι ανάγκη να γίνει δόκιμος εις τον Θεό. Να μάθει να υπομένει και να περιμένει τον Κύριο να προπορευτεί και να προπορεύεται στη ζωή του και όχι να τρέχει μπροστά με τον ζήλο των μη κατεπίγνωση. Και πράγματι, όταν πια το μάθε, ήρθε ο Κύριος και τον κάλεσε στην Αντιόχεια με τον αδελφό του, τον Βαρνάβα. Και εκεί ο Θεός κάνει ένα μεγάλο θαύμα. Ξαφνικά, ενώ δεν το περιμένει, ιρπάγει, τον άρπαξε ο Κύριος, ομολογώντας, λέγει «εντός του σώματος ή εκτός του σώματος δεν εξεύρω», και τον έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού, εκεί στον Παράδεισο που ήταν ο Χριστός, και πρώτος συσήλθε ο εκ δεξιών ληστής του Κυρίου.
Και εκεί άκουσε λόγια ανεκλάλητα που δεν μπορεί κανείς να τα λαλήσει. Αλλά κι αν μπορούσε δεν επιτρέπεται να τα φανερώσει. Εκεί λοιπόν γνώρισε τον πνευματικό κόσμο, την πνευματική ζωή. Γνώρισε ότι υπάρχει φυσική ζωή, υπάρχει ο ζήλος, αλλά ο Θεός θέλει την πνευματική ζωή, το πνευματικό ζήλο, το ζήλο στα πνευματικά. Και σε λίγο ακούστηκε η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, χωρίσατε σε με τον Βαρνάβα πρώτον και τον Παύλο για το έργο το οποίο εγώ τους εκάλεσα. Είναι πλέον περίπου 44 χρονών ο Παύλος, όταν τον αποστέλει ο Κύριος στα έθνη. Περάσανε 13 χρόνια περίπου, μέχρι να μάθει ο Απόστολος Παύλος, μέσα από πολλές δοκιμασίες ύβρις, ταλαιπωρίες, ασθένειες, να μάθει εκεί στην Έφεσο, στο τρίτο αποστολικό του ταξίδι, ότι εκείνο που έχει σημασία είναι στον άνθρωπο του Θεού να πάρει την απόφαση του θανάτου. Γιατί μόνο αν πάρει την απόφαση του θανάτου θα ελπίζει μόνο στον Θεό. Θα ελπίζει μόνο σε Αυτόν που ανιστά νεκρούς. Και δεν θα έχει πια καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό του που μέχρι τότε είχε. Και σαν φυσικός άνθρωπος αλλά και σαν πνευματικός άνθρωπος. Πρέπει να τον ελευθερώσει ο Θεός από οτιδήποτε σημαντικό έχει στη ζωή του, ώστε να μπορέσει να γράψει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος ότι όλα εκείνα τα οποία σε μένα ήταν κέρδη, αυτά τώρα τα θεωρώ ζημιά για το Χριστό. Με ζημιώνουν στη σχέση μου με το Χριστό. Όλα αυτά τα σημαντικά που είχα με ζημιώνουνε για το Χριστό. Μάλιστα δε νομίζω όλα αυτά ότι είναι ζημιά μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίο απεδέχθην να ζημιωθώ τα πάντα και να θεωρώ τα πάντα αυτά τα μεγάλα σκύβαλα, γιατί εμένα με ενδιαφέρει να κερδίσω το Χριστό και να βρεθώ εν αυτό, μη έχοντας την δική μου δικαιοσύνη αλλά την δικαιοσύνη δια της πίστεως εις το Χριστό. Πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας του Αποστόλου Παύλου. Γιατί με αυτό το χαρακτήρα κινδυνεύει. Με αυτόν το σημαντικό χαρακτήρα κινδυνεύει. Και ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει την αιώνια ζωή, είτε μέσα από τις επιθυμίες της σαρκός, καθώς εκλέγει ό,τι του αρέσει να κάνει, μέσα από τις επιθυμίες των οφθαλμών, καθώς εκλέγει να κάνει ό,τι θέλει, ή μέσα από την αλαζονία του βίου που αποφασίζει να κάνει ό,τι νομίζει ότι είναι σωστό. Αυτά τον οδηγούν στην απώλεια, τον κάθε άνθρωπο που δεν το κατανοήσει. Κινδυνεύει ο Απόστολος Παύλος. Είναι αλήθεια, αλήθεια. Κινδυνεύει. Και μάλιστα κινδυνεύει από ένα τέταρτο που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Από το να υπερηφανευθεί για αυτά που κάνει ο Θεός στη ζωή του. Και πρέπει να αλλάξει τώρα τρόπο που να σκέφτεται. Πρέπει τώρα να γίνει δόκιμος εις τον Θεό. Πρέπει να κατανοήσει ότι το μόνο που αξίζει ο Απόστολος Παύλος να καφιέται είναι οι ασθένειές του και οι αδυναμίες του. Βεβαίως να ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του, αλλά πρέπει να διαχωρίσει τις σκέψεις του από τον άνθρωπο το πνευματικό με τον οποίο συνεργάζεται ο Θεός και από τον άνθρωπο το σαρκικό που ζει στη ζωή αυτή. Και για να μην πω σαρκικό και πάει το μυαλό μας αλλού, από τον άνθρωπο το φυσικό.
Ο Παύλος λοιπόν κάνει ένα τέλειο διαχωρισμό. Ο Παύλος είναι δύο άνθρωποι. Και ο κάθε ένας από εμάς είμαστε δύο άνθρωποι. Που πρέπει να το ξεχωρίσουμε, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και να ζούμε ζώντας σαν να είμαστε δύο άνθρωποι. Ο ένας ο πνευματικός με τον οποίο δόξα στο Θεό συνεργάζεται ο Κύριος των δυνάμεων και ο άλλος ο φυσικός με τον οποίο ζούμε στη ζωή αυτή, τρώμε, περπατάμε, σκεφτόμαστε και αναπνέουμε. Δύο τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Ο χριστιανός είναι διχασμένη προσωπικότητα, άργησα πολύ να το καταλάβω. Είναι διχασμένη προσωπικότητα. Σαν φυσικός άνθρωπος θυμώνει, αγριεύει, κοροϊδεύει, ειρωνεύεται, μετανοεί. Σαν πνευματικός άνθρωπος δοξάζεται ο Θεός στη ζωή του. Μεγαλύνεται ο Θεός στη ζωή του. Και τώρα, έχοντας αυτή τη γνώση, την επίγνωση θα έλεγα, της διχασμένης προσωπικότητας που είμαστε όλοι μας, που είμαι εγώ, πρέπει τώρα να μάθω πώς να συμπεριφέρομαι σαν πνευματικός άνθρωπος και πώς να συμπεριφέρομαι σαν φυσικός άνθρωπος. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος εμποδίζει το πνευματικό, το λέει η Γραφή. Ο φυσικός πάντα διώκει το πνευματικό. Ο πνευματικός πάντα είναι διωκόμενος από το φυσικό. Γι' αυτό και ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει όταν τον προσβάλλουν, όταν τον προσβάλλει, προσβάλλει την πνευματικότητά του ο ίδιος ο φυσικός άνθρωπος του ανθρώπου, ο φυσικός χαρακτήρας του ανθρώπου να ταπεινώνεται για να του δώσει τη δυνατότητα να μετανοεί ο φυσικός άνθρωπος. Είμαστε δύο ανθρωπάκια, αδερφοί. Το ένα που φτάνει μέχρι τον ουρανό, το άλλο που ζει στη γη. Είτε το θέλετε ή δεν το θέλετε, έτσι είσαστε. Έτσι είμαι. Έτσι ήταν ο Παύλος. Το κατάλαβε, άρχισε να το καταλάβει. Αλλά όταν το κατάλαβε, πήρε τη θέση που έπρεπε ενώπιον του Θεού. Ναι, σαν φυσικός άνθρωπος εγώ δεν μπορώ να καυχηθώ σε τίποτα άλλο παρά στα λάθη μου, στις αδυναμίες μου, στις ασθένειές μου. Δεν μπορώ να καυχηθώ τίποτα άλλο παρά στους ονειδισμούς, σαν τον Δαβίδ, που καυχήθηκε γιατί η ελπίδα του ήταν ότι αυτό το κάνει ο Θεός για να ταπεινωθεί ο φυσικός άνθρωπος και να ευλογηθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Γιατί αν δεν μικρύνει ο φυσικός άνθρωπος, δεν μεγαλώνει ο Χριστός. Ο προφήτης ο Ιωάννης το είχε καταλάβει. Πρέπει εγώ να μικραίνω για να μεγαλώνει ο Χριστός. Και πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς, αδερφοί. Αν το καταλάβουμε, θα μας βοηθήσει ο Θεός να αλλάξουμε χαρακτήρα. Θα μας βοηθήσει. Αλλά είναι μεγάλη βοήθεια να καταλάβουμε ότι είμαστε διπλές προσωπικότητες όλοι μας. Μεγάλη επιτυχία του Θεού. Και να ξεχωρίσουμε. Να καυχηθώ για τον πνευματικό άνθρωπο. Δεν με συμφέρει, αλλά δεν είμαι άφρον, γιατί αλήθεια λέγω. Αλλά να καυχηθώ για τον για το φυσικό άνθρωπο, μη γέννητο. Τι να πω, ότι είμαι έξυπνος. Για το φυσικό άνθρωπο θα καυχηθώ μόνο στις ασθένειές μου, στις αδυναμίες μου, στους ονειδισμούς που ο Θεός φέρνει στη ζωή μου. Γιατί? Για να μικρύνει ο φυσικός άνθρωπος, να γίνει αδύναμος ο φυσικός άνθρωπος, για να γίνεται δυνατός ο Χριστός στον πνευματικό άνθρωπο. Κύριε Θεέ μου, τι παντοδύναμος, τι σοφός Θεός είσαι. Άμα στο λέει, υπάρχει ο εξωτερικός άνθρωπος που φθείρεται. Γιατί φθείρεται? Για να δυνατήσει. Για να ταπεινωθεί, για να μικραίνει. Αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται. Γιατί? Για να δοξάζεται ο Χριστός. Κάθε μέρα μάλιστα ανανεούται. Και κάθε μέρα φθείρεται ο φυσικός άνθρωπος.
Όμως δεν πρέπει να περιμένουμε να φθαρεί ο φυσικός άνθρωπος, αλλά κατανοώντας το θέλημα του Θεού, να αποδεχθούμε την αδυναμία, τις αδυναμίες του φυσικού ανθρώπου και να καυχόμεθα σε αυτές. Τους ονειδισμούς, τις ανάγκες, τις στενοχώριες υπέρ του Χριστού, γιατί ο Χριστός τα κάνει αυτά. Και για να τον βοηθήσει ο Θεός, τον Απόστολο Παύλο, να ταπεινωθεί ο φυσικός άνθρωπος, έφτασε στην ανάγκη να του δώσει σκόλοπα άγγελο Σατάν να τον ραπίζει, να του δίνει χαστούκάκια. Όταν ανεβαίνει ο φυσικός άνθρωπος, ένα χαστούκι, ξανακατεβαίνει ο φυσικός άνθρωπος. Γιατί θέλει ο Θεός να ανεβαίνει ο πνευματικός άνθρωπος που είναι με το Χριστό. Δεν το είχε καταλάβει ο Απόστολος Παύλος. Και πήγε μια φορά και λέει: Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτή την αρρώστια. Λέγεται ότι η αρρώστια είναι, αλλά είναι θαυμαστό ότι δεν περιγράφει τι αρρώστια είναι ο λόγος του Θεού. Γιατί, για να καταλάβουμε ότι ό,τι έχουμε που μας δραπίζει, το διέταξε ο Θεός. Αλληλούια. Είναι διαταγή Θεού το ράπισμα από το σκόλοπα τον άγγελο Σατάν στη ζωή σου, για να σε κρατήσει στην αγκαλιά του ο Χριστός. Αλληλούια. Ψάχνουν οι άνθρωποι να βρούνε τι ήταν αυτός ο σκόλοπας, και κάθε ένας έχει μια γνώμη, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο δικός μου σκόλοπας, ποιος είναι ο δικός σου σκόλοπας. Ξέρεις? Ξέρω. Κοίταξε να το καταλάβεις γρήγορα, για να μην αυξάνονται τα χαστούκια. Κοίταξε γρήγορα να μετανοήσουμε, αδερφοί, για να μην αυξάνονται οι ταλαιπωρίες μας. Και τώρα πια ο Απόστολος Παύλος ξέρει. Τώρα γνωρίζει καλά τα πράγματα. Όταν και πρώτη φορά και δεύτερη φορά είπε: Κύριε, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με από αυτό το σκόλοπα. Και ο Κύριος του είπε: Όχι, δεν θα σε ελευθερώσω. Αυτός ο σκόλοπας θα είναι σε όλη σου τη ζωή. Γιατί? Για να μην υπεραίρεσαι για την υπερβολή της χάρης μου στον πνευματικό σου άνθρωπο. Γι' αυτό δέξου το σκόλοπα, για να συνεχίζει να υπάρχει χάρις μου στον πνευματικό σου άνθρωπο. Να συνεχίζω να σε χρησιμοποιώ. Να συνεχίζω να δοξάζομαι και να σε δοξάζω. Να συνεχίζω να δημιουργώ εκκλησίες. Να συνεχίζω να υψώνεις το όνομά μου. Να γράψεις το Ευαγγέλιο μου. Πρέπει, για να μπορέσω να συνεχίσω να συνεργάζομαι με σένα, στον πνευματικό άνθρωπο να υπάρχει ο σκόλοπας στο φυσικό άνθρωπο. Αν τον τραβήξω όπως μου ζητάς, θα χάσεις τη χάρη μου. Τι θέλεις? Τη χάρη μου ή την ελευθερία από το σκόλοπα? Και ο Παύλος που τα κατάλαβε όλα και μας τα εξηγεί, είπε: Μη γέννητο, Κύριε, ο σκόλοπας καλός είναι. Δεν αγανακτώ, σε ευχαριστώ γι' αυτό, Κύριε. Σε δοξάζω γι' αυτό, Κύριε. Δεν παραπονιέμαι, ευγνώμων είμαι, Κύριε. Γιατί κατάλαβα ότι όταν είμαι σε αδυναμία, αποδεικνύεται στη ζωή μου η δύναμή σου, τελεία. Γι' αυτό τώρα ευαρεστούμε. Πω, πω. Τι ωραία που τα λέει, τι ωραία που έφτασε, τι ωραία που κατάλαβε. Περάσαν βέβαια πολλά χρόνια, αλλά κατάλαβε. Όθεν ευαρεστούμε, χαίρομαι. Ο Δαβίδ θα τολμούσα να πω χάρηκε, αν και δεν το λέει η Γραφή, το προσθέτω εγώ, όταν άκουγε το Σιμεή να τον καταράτε. Γιατί ήξερε
ότι αν πάρει τη θέση ο πνευματικός άνθρωπος και υποτάξει το φυσικό άνθρωπο, τότε ο Θεός ευαρεστούμενος θα μεταβάλει την κατάρα σε ευλογία. Και ο Απόστολος Παύλος το κατάλαβε. Κατάλαβε αυτό το πνευματικό νόμο. Όσο πιο αδύναμος είμαι, τόσο πιο δυνατός είναι ο Χριστός. Όσο πιο πολύ με βρίζουν, τόσο πιο πολύ με ευλογεί ο Θεός. Όσο μεγαλύτερες σε μεγαλύτερες ανάγκες έρχομαι, τόσο πιο πολύ δοξάζεται ο Θεός. Όταν με διώκουνε, τόσο πιο πολύ ψώνεται το όνομα του Κυρίου μου, του Ιησού Χριστού. Και όταν βρίσκομαι σε στενοχώρια, ξέρω ότι όλα αυτά είναι υπέρ του Χριστού. Χάριν του Χριστού. Για το Χριστό. Δηλαδή, για το Χριστό ταλαιπωρούμε, υποφέρω, διώκομαι. Για να δοξάζεται ο Χριστός με τον πνευματικό μου άνθρωπο, με μένα, με τη ζωή μου. Γι' αυτό όταν είμαι αδύνατος στο φυσικό άνθρωπο, τότε είμαι δυνατός στο πνευματικό άνθρωπο. Και ξέρετε, αδερφοί, η Εκκλησία των Κορινθίων τον ονείδιζε τον Παύλο. Δεν τον παραδεχόταν. Πήγαιναν πολλοί και τον κατηγορούσαν. Και πολλοί από την Εκκλησία των Κορινθίων αποδέχονταν τις κατηγορίες, τις φοβερές εναντίον του Παύλου. Και ο Παύλος είπε, με αναγκάσατε να καυχηθώ, βεβαίως όχι προς τον εξωτερικό άνθρωπο, προς τον εσωτερικό άνθρωπο, και δεν είμαι άφρον γιατί λέω αλήθεια, γιατί ενώ έπρεπε από σας να συνιστώμαι, αντιθέτως από σας αμφισβητώμαι. Τον αμφισβητούσαν. Για σκεφτείτε, δεν μπορούσε ο Θεός, αδερφοί, τι καλός Θεός που είναι, να πει στους Κορινθίους, για δέστε τι μεγαλείο είναι, όπως μας λέει σε εμάς. Για δέστε ποιον να μιμηθείτε. Τον Παύλο να μιμηθείτε. Αυτή όμως το άφηνε ο Θεός. Γιατί έτσι τον κράταγε στο φυσικό άνθρωπο ταπεινό. Για να δοξάζεται ο εσωτερικός άνθρωπος. Και ομολογεί, δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων αποστόλων, αν και ως προς το φυσικό άνθρωπο είμαι μηδέν. Πάει η δόξα, θυμάστε πως ξεκινήσαμε. Ό,τι έκανε τα κατάφερνε, είχε ικανότητες, δυνατότητες, σπουδές. Όμως έφτασε στο σημείο να πει, ήρθα με φόβο και τρόμο ενώπιον σας, Κορίνθιοι. Αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο, ημί Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον. Και δεν ήρθα να σας μιλήσω με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας που θα μπορούσα. Αλλά ήρθα με φόβο και τρόμο. Γιατί? Γιατί εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν τα λόγια του, τα σήμαντα. Θα μπορούσε να είναι σημαντικά, αλλά αυτά θα ήταν η δόξα του. Τα σήμαντα λόγια μου θα τα αποδεικνύει και θα συμμαρτυρεί ο Θεός με σημεία, με αποδείξεις Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Ενδιαφέρεται για την απόδειξη του Θεού. Ενδιαφέρεται η πίστη των ανθρώπων να μην είναι από τη σοφία των ανθρώπων, αλλά από τη δύναμη του Θεού. Γιατί αυτή μένει και θα συνεχίζει να μένει. Και τώρα ομολογεί κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τα σημεία του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας εν πάση δυνάμει. Και μάλιστα το κείμενο λέει, τα σημεία του Αποστόλων κατηργάστη ο Θεός μεταξύ σας διεμού. Όπως λέει και στις πράξεις, πολλά θαυμάσια και σημεία και τεράστια γίνονται από τον Θεό διαχειρών των Αποστόλων. Ξέρει ότι δεν είναι αυτός που θαυματουργεί, αλλά ο Θεός. Τα σημεία των Αποστόλων τα εργάστηκε ο Θεός μεταξύ σας, ώστε ανάμεσά σας γίναν σημεία για να πιστέψετε, τεράστια για να δοξάσετε και δυνάμεις για να ελευθερωθείτε. Και δεν μείνατε κατώτεροι των λοιπόν εκκλησιών. Γιατί εγώ τον οποίον εξουθενείτε,
βρέθηκαν άμεσά σας και ο Θεός συμμαρτυρούσε. Αλλά ποιος εγώ που βρέθηκα άμεσά σας? Εγώ αδύναμος ως προς τον εξωτερικόν άνθρωπον, αλλά ευλογημένος ως προς τον εσωτερικόν άνθρωπον. Και τελειώνοντας, αγαπημένα μου αδέλφια, θα σας κάνω μια ερώτηση που μου κάνει ο Θεός. Θέλεις να είσαι ευλογημένος ως προς τον εξωτερικόν άνθρωπον? Δηλαδή, εγώ τα λέω αυτά, να πηγαίνουν καλά η δουλειά σου, καλά η ζωή σου, καλά τα πράγματα, αλλά να μικραίνει ο εσωτερικός άνθρωπος? Ή θέλεις να είσαι ευλογημένος ως προς τον εσωτερικόν άνθρωπον, που θα δοξάζεται ο Θεός, αλλά στον εξωτερικό άνθρωπο θα έχεις ύβρις, θα έχεις ανάγκες, θα έχεις στενοχώριες για τον Χριστό, θα έχεις ονειδισμό και αδυναμία. Και είναι θέμα επιλογής που σήμερα καλούμεθα να πάρουμε. Δεν είναι εύκολη η επιλογή, μη βιαστείτε. Είναι η απόφαση του θανάτου. Ποιον άνθρωπο από τους δύο θέλεις να ευλογεί ο Θεός? Δύσκολη ερώτηση, είπα, Κύριε. Δύσκολη ερώτηση. Δεν γίνεται και τους δύο? Δεν γίνεται και τους δύο. Δεν γίνεται. Ποιον από τους δύο θέλεις? Διάλεξε. Δεν γίνεται και τους δύο. Γιατί πρέπει ο ένας να μικραίνει και ο άλλος να μεγαλώνει. Ή ο εξωτερικός άνθρωπος θα μικραίνει και ο εσωτερικός δια του Ιησού Χριστού θα μεγαλώνει. Ή ο εξωτερικός άνθρωπος θα μεγαλώνει και ο εσωτερικός άνθρωπος θα μικραίνει. Και είναι έσχατες ημέρες. Εάν διαλέξεις αυτό που θέλει ο Θεός, να μικραίνει ο εξωτερικός άνθρωπος και να αυξάνει ο εσωτερικός, να ξέρεις ότι για να μικραίνει θα πρέπει να αυξάνονται οι αδυναμίες, οι ύβρις, οι ανάγκες, οι διωγμοί και οι στενοχώριες υπέρ του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να μικραίνει ο εξωτερικός άνθρωπος ώστε να μεγαλώνει ο εσωτερικός. Ένας είναι ο τρόπος. Γιατί η καρδιά μας την απατηλεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και πρέπει να επεμβαίνει ο Θεός με εκπαιδευτική επέμβαση. Ακόμη ίσως χρειαστεί να έρθει σκόλοψ. Αλλά σε ρωτάει, μας ρωτάει ο Θεός. Έχεις ένα υπόλοιπο ζωής. Το τέλος πάντων επλησίασε. Διάλεξε. Ζήτησε. Αίτησε. Διάλεξε. Ζήτησε, θα βρεις. Και αίτησε, θα σου δοθεί. Αλλά σήμερα κάνει ένα μεγάλο θαύμα ο Θεός. Την πρωτοβουλία την δίνει στον κάθε έναν από μας. Σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Δική σου είναι η πρωτοβουλία. Εγώ δεν μπορώ να σε προτρέψω, γιατί δεν μπορώ να τακτοποιήσω τα πράγματα τα δικά μου μέσα μου. Εκείνος όμως που μπορεί να μας βοηθήσει όλους, τον κάθε έναν από εσάς και μένα, είναι ο καλός ο ποιμένας μας. Μόνο αν κατανοήσουμε και πούμε «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δε θέλω στερηθεί ουδενός», τότε μόνο μπορώ πιο εύκολα να εκλέξω. Και με φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος,
εκλέγω Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αμήν.